Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Γιάννης Βαρουφάκης, μέχρι και στην Αλεξανδρούπολη έφτασε η χάρη της Ελντοράντο λαδώνοντας τις τοπικές κοινωνίες. Νατάσα Γκαρά, η Θράκη λέει όχι στο χρυσό, θα μας βρείτε απέναντί σας. Ανατροπή ξανά για τη διοίκηση της Δεσμός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στα επιμελητήριά της, ο έλεγχος της Γενικής Συνέλευσης, προσωρινός πρόεδρος ο Χαβιάρας. Βασίλης Μαυρίδης, στη δικαιοσύνη όσοι του καταλογίζουν ευθύνες στη διαχείριση του ΚΙΤ Προκεκά Φυλακίου. Μετά του Χρυσού θα ξεκινήσουμε. Αίσθηση προκάλεσε, όπως έχουμε πει ήδη από εχθές, η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του Μέρα 25 Γιάννη Βαρουφάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, στην οποία κάνει λόγο για το θέμα του Χρυσού και μιλώντας για λάδωμα. Συγκεκριμένα ανέφερε, βέβαια υπάρχουν και τα ωφέλη της τοπικής κοινωνίας. Ξέρουμε πολύ καλά η Ελντοράντο τι έχει κάνει. Έχει πάει, έχει δώσει χρήματα. Ουσιαστικά, όπως λέει ο κύριος Βαρουφάκης, έχει λαδώσει τις τοπικές κοινωνίες με διάφορους συλλόγους. Μέχρι και στην Αλεξανδρούπολη έφτασε η χάρη της, λαδώνοντας, όπως είπε, για να τους δοθεί δυνατότητα να κερδίζουν επειδή δεν πληρώνουν το πραγματικό κόστος των εξορίξεών τους. Το γεγονός ότι η Ελντοράντο δεν τα καταβάλει και άρα έχει κέρδος δεν σημαίνει ότι δεν τα καταβάλει κάποιος. Τα καταβάλει ο ελληνικός λαός μακροπρόθεσμα. Βέβαια υπάρχουν και τα ωφέλη της τοπικής κοινωνίας. Ξέρουμε πολύ καλά η Ελντοράντο τι έχει κάνει. Έχει πάει, έχει δώσει χρήματα. Ουσιαστικά έχει λαδώσει τις τοπικές κοινωνίες. Με διάφορους συλλόγους, μέχρι και στην Αλεξανδρούπολη έφτασε η χάρη τους, λαδώνοντας, για να τους δοθεί η δυνατότητα να κερδίζουν, επειδή δεν πληρώνουν το πραγματικό κόστος των εξορίξεών τους. Δυστυχώς, τα ωφέλη της τοπικής κοινωνίας, τα βράχυπρόθεσμα ωφέλη της τοπικής κοινωνίας, είναι αρκετά ώστε να ζημιωθεί ακόμα και η τοπική κοινωνία μέσω μακροπρόθεσμα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και βέβαια υπάρχει και το μεγάλο κόστος, το πλήγμα για την ελληνική πολιτεία. Για την πολιτεία των Ελληνίων και των Ελλήνων, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μια μπανανία. Κύριε Υπουργέ, τέτοια σύμβαση στην Ιαπωνία δεν θα υπογραφεί ποτέ από τον ομόλογό σας. Τέτοια σύμβαση στη Γερμανία δεν θα υπογραφεί ποτέ από τον ομόλογό σας. Τέτοιες συμβάσεις υπογράφονται μόνο σε μπανανίες. Σκληρή κριτική για την εγκληματική σύμβαση, όπως τη χαρακτηρίζει, της κυβέρνησης με την Ελληνικός Χρυσός, που σήμερα καταστρέφει τη Χαλκιδική, αλλά αύριο θα επιχειρηθεί να εφαρμοστεί και στη Θράκη και τον Εύρο, άσκησε από το βήμα της Βουλής η βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Γκαρά. Με τρομάζει, γιατί βλέπω μπροστά μου το μοντέλο καταστροφής το οποίο σχεδιάζεται και για τη Θράκη. Διότι το επόμενο βήμα σας είναι να εγκαταστήσετε τα χρυσορυχεία και στη Ροδόπη και τον Εύρο. Να δημιουργήσετε και εκεί μία νέα ειδική οικονομική ζώνη, μία νέα αποικία στη Θράκη, παραδομένη στα συμφέροντα της Ελληνικός Χρυσός, παραδομένη τελικά στην καταστροφή. Διότι το μοντέλο της δίθεν ανάπτυξης που υποστηρίζετε είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος, η εκμετάλλευση των εργαζόμενων, η ερήμωση των περιοχών μας, η εγκατάλειψη οποιασδήποτε άλλη δραστηριότητες, η εγκατάλειψη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, της αλιείας, του τουρισμού, της παραγωγής, του εμπορίου. Τα κροκοδίλια δάκρυα που χύνεται κατά καιρούς και οι μεγαλοστομίες για την ανάπτυξη της Θράκης, μέσα και από ωραία μεγάλα λόγια, αλλά και διακομματικές επιτροπές για την ανάπτυξη στην περιοχή μας, είναι τόσο υποκριτικά, όσο καταστροφική είναι και αυτή η σύμβαση. Και ξέρουμε όλοι και όλες ότι ήδη έχετε βάλει σε εφαρμογή την παράδοση της περιοχής του περάματος της Θράκης στους Χρυσοθύρες. Δεν ήταν τυχαίες άλλωστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δηλώσεις των στελεχών της Ελντοράντο Gold λίγο καιρό πριν, που έκαναν λόγο για επέκταση της εξόρυξης χρυσού και στο πέραμα του Εύρου. Ανακοίνωσαν μάλιστα και την εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναμένεται, όπως είπαν, το επόμενο διάστημα να λάβει το πράσινο φως από την κυβέρνηση. Έτσι εξηγείται και η σπουδή σας να ψηφίσετε λίγο καιρό πριν νομοθετική ρύθμιση με την οποία δίνεται πλέον δεσμευτικός χαρακτήρας στα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, τα οποία και υπερβαίνουν τα αντίστοιχα περιφερειακά. Και να θυμίσω
ότι το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το οποίο εγκρίθηκε κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, περιέγραφε ένα μοντέλο ανάπτυξης ποικίλων δραστηριοτήτων με σεβασμό στο περιβάλλον. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Με σεβασμό στην εργασία, με σεβασμό στην υγεία, την αειφορία, τη γεωγραφική θέση της περιοχής, δίνοντας εργαλεία για την ανάπτυξη του τουρισμού, της γεωργίας, της αλληλείας, του εμπορίου, των επενδύσεων. Όχι όμως τέτοιων καταστροφικών, εμβληματικών, όπως λέτε εσείς, επενδύσεων. Αναφέρει μάλιστα ρητά ότι δεν επιτρέπονται οι εξορίξεις χρυσού, οι οποίες δεν είναι συμβατές με το μοντέλο ανάπτυξης και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής της Θράκης. Ωστόσο, εσείς προετοιμάζετε και θεσμικά το έδαφος για να υπερβείτε αυτούς τους περιορισμούς και να υπερβείτε και την προστασία της θρακιώτικης κοινωνίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παραδομένη και εξαρτώμενη από οικονομικά συμφέροντα, είναι δεδομένο πως θα επιχειρήσει πολύ σύντομα να επεκτείνει τις εξορκητικές δραστηριότητες και στη Θράκη, αγνοώντας το αραγές μέτωπο σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας απέναντι στις εξορίξεις χρυσού. Και αυτό μας τρομάζει. Οι Θρακιώτες όμως, που συνεχίζουν να βιώνουν τον εμπεγμό και την κοροϊδία αυτής της κυβέρνησης, δεν θα παραδώσουν εύκολα τη γη τους. Να το θυμάστε αυτό. Γιατί έχουμε διαμηνήσει εδώ και χρόνια πως για εμάς χρυσός είναι τα δάση μας, είναι οι θάλασσές μας, είναι το νερό μας, είναι η υγεία μας, είναι η δουλειά μας. Είναι η ίδια μας η ζωή και η ζωή των παιδιών μας. Και αυτά εμείς στη Θράκη δεν τα διαπραγματευόμαστε. Όσα καθρεφτάκια και αν μας φέρει η ανάλγητη, καταστροφική αυτή κυβέρνηση, στα σχέδιά σας θα μας βρείτε μπροστά σας. Μην σκεφτείτε να ευνηδιάσετε με το χρυσό του Στρακιώτες. Θα βρείτε τείχος απέναντί σας, τόνισε ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου, μιλώντας και ο ίδιος στην Ολομέλεια της Βουλής για τη σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Αν τέτοια διαπραγμάτευση κάνετε και για τη σύμβαση παραχώρησης στη Θράκη, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε, τότε είναι απόλυτα δικαιολογημένη η έντονη ανησυχία μας. Κυρίες και κύριοι της πλειοψηφίας, αυτό είναι το όραμα και το σχέδιο που έχετε, να μετατρέψετε τη Βόρεια Ελλάδα σε ένα απέραντο Ελντοράντο από τη Χαλκιδική ως τη Θράκη. Γι' αυτό στρώσατε το δρόμο με τις ρυθμίσεις που ψηφίσατε στο νόμο για τον εξυγχρονισμό του χωροταξικού, ώστε να υπερισχύουν τα ειδικά χωροταξικά των στρατηγικών επενδύσεων έναντι των περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων. Όταν γνωρίζετε ότι το χωροταξικό σχέδιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που έγινε νόμος επί ΣΥΡΙΖΑ, αποτρέπει την εξορρυκτική δραστηριότητα του χρυσού στην περιοχή, οφείλετε, κύριοι, να γνωρίζετε ότι οι τοπικές κοινωνίες στη Θράκη έχουν απορρίψει κατηγορηματικά την εξορρυκτική δραστηριότητα του χρυσού. Γιατί υπονομεύει όλα τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η περιοχή στον πρωτογενή τομέα, στην τουριστική ανάπτυξη, στη γνώση και στην έρευνα, τους φυσικούς και ανθρώπινους πόρους. Γιατί υπονομεύει τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή. Δεν δικαιούται λοιπόν κανείς να υποβαθμίζει περαιτέρω μια ακριτική περιοχή όπως είναι η Θράκη. Η προώθηση των σχεδίων της εξόρυξης θα αποδυναμώσει την ήδη αδύναμη τοπική οικονομία και θα δημιουργήσει κλίμα εγκατάλειψης και ερημοποίησης περιοχής. Μη σκεφτείτε να ευνηδιάσετε, γιατί θα προκαλέσετε τους Θρακιώτες. Να γνωρίζετε ότι θα βρείτε τείχος απέναντί σας. Είδαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την τοποθέτηση της κυρίας Γκαρά μέσα στη Βουλή για το ζήτημα της νέας συμφωνίας, η οποία και κυρώθηκε ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Είναι μαζί μας η κυρία Γκαρά. Θα εστιάσουμε λίγο ακόμα, διότι έχει ενδιαφέρον να σταθούμε στα τελευταία της λόγια που αφορά στη Θράκη, που αφορά στην περιοχή μας και πώς ακριβώς σκοπεύει η κοινωνία της Θράκης να σταθεί απέναντι για ακόμα μία φορά σε αυτό το ζήτημα που αφορά στην εξόρυξη χρυσού. Κυρία Γκαρά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Μπασκάη. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Η Θράκη λέει όχι στο χρυσό, είπατε. Θα μας βρείτε απέναντί σας. Έτσι τελειώσατε την τοποθέτησή σας από το βήμα της Ελληνικής Βουλής. Βέβαια, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Κρέκας, υποστήριξε ότι πρόκειται για μια σημαντική συμφωνία εθνικής αναπτυξιακής σημασίας, με την οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα στέλνει και ένα σαφές σήμα ότι είναι φιλική στις μεγάλες επενδύσεις.
Κύριε Μπασχάκη, εμείς από την πλευρά μας το αντίθετο λέμε ότι είναι μια εγκληματική συμφωνία, μια εγκληματική σύμβαση, εγκληματική και στο επίπεδο το κοινωνικό, το οικονομικό, το περιβαλλοντικό, αλλά και το αναπτυξιακό. Και αυτό που μας τρομάζει είναι ότι είναι μια σύμβαση η οποία ουσιαστικά δημιουργεί μια ειδική οικονομική ζώνη, ένα κράτος εν κράτη μέσα στην ελληνική επικράτεια, όπου ουσιαστικά το δημόσιο δεσμεύεται για 50 χρόνια, είναι υποχρεωμένο να πληρώσει αποζημιώσεις στη συγκεκριμένη εταιρεία, δεν έχει κανένα δικαίωμα και, και δικαιοδοσία ούτε διοικητικών παρεμβάσεων. Είναι μια σύμβαση που δεν διασφαλίζει, δεν εξασφαλίζει θέσεις εργασίας και μάλιστα με βάση την εντοπιότητα και την ποιότητα που πρέπει να έχουν οι θέσεις εργασίας και ορίζει ότι πρέπει να πληρωθούν και αποζημιώσεις στη συγκεκριμένη εταιρεία χωρίς να υπάρχει καμία δέσμευση περιβαλλοντικής προστασίας ή καμία δέσμευση για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται ουσιαστικά η εξόρυξη του κοιτάσματος και του χρυσού και των υπόλοιπων ορυκτών. Αυτό όμως που μας τρομάζει περισσότερο είναι εμάς τους στρατιώτες ότι βλέπουμε το συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο στο επόμενο βήμα της η κυβέρνηση θα το εφαρμόσει και στη Θράκη. Ήδη έχουμε δει, κυρία Μπασκάκη, να γίνονται κινήσεις θεσμικές από την πλευρά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμίσω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει διαμηνήσει ότι αφού λήξει το θέμα της Χαλκιδικής με τη νέα σύμβαση θα προχωρήσουν στην εξόρυξη και στη Θράκη. Ήδη να θυμίσω ότι έχει περάσει νομοθετική ρύθμιση όπου τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια υπερβαίνουν των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων. Τι σημαίνει αυτό για την περιοχή μας? Το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο το οποίο είχε εγκριθεί επί ΣΥΡΙΖΑ έγραφε ρητός μέσα ότι είναι ασύμβατες οι εξορίξεις χρυσού στη Θράκη, είναι ασύμβατες και με την ποιότητα ζωής αλλά και με το αναπτυξιακό μοντέλο και το αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο αρμόζει στην περιοχή της περιφέρειάς μας. Επίσης, τέλος να θυμίσω ότι ήδη μας έχει ενημερώσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Eldorado Gold, Χρυσορυχία Θράκης, ότι ήδη εκπονείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εξόρυξη, για το ορυχείο που θέλουν να δημιουργήσουν στη Θράκη. Προφανώς, εμείς θα βρισκόμαστε απέναντι σύσσωμοι μαζί με την τοπική κοινωνία, με το αραγές μέτωπο που έχει στηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Θράκη, θα είμαστε απέναντι στις εξορύξεις χρυσού, θα είμαστε απέναντι σε αποικιοκρατικές μεθόδους που θέλει να προχωρήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα είμαστε απέναντι στην καταστροφή του περιβάλλοντος και της ζωής μας, θα είμαστε απέναντι ουσιαστικά στην κατάργηση οποιασδήποτε προοπτικής ανάπτυξης στη δική μας περιοχή. Διότι έχουμε περιγράψει το αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο αρμόζει στην περιοχή μας και αυτό έχει να κάνει με ήπιες παρεμβάσεις που θα αναπτύσσουν ταυτόχρονα και τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα, τον τουρισμό, τη γεωργία, την αλληλεία, το εμπόριο και θα καταστεί η περιοχή μας ένας ζωτικός χώρος και ως διαμετακομιστικό κέντρο αλλά και ως ένας χώρος ουσιαστικής παραγωγής πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα. Για τέτοιες επενδύσεις μιλάμε και όχι για καταστροφικές, αποικιοκρατικές επενδύσεις όπως αυτή η σύμβαση που υπογράφηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τις ψήφους και του Κινάλ παράλληλα με την Eldorado Gold. Μάλιστα. Ένα σύντομο σχόλιο και θέλω με αυτό να ολοκληρώσουμε, κυρία Αγκαρά, από τη δική σας την πλευρά, διότι αίσθηση προκάλεσε και η τοποθέτηση του κυρίου Γιάννη Βαρουφάκη, του Γενικού Γραμματέα του κόμματος Μέρα 25, που ούτε λίγο ούτε πολύ μίλησε για λαδώματα στην τοπική κοινωνία. Θέλετε να μου το σχολιάσετε? Όλοι και όλες γνωρίζουμε τις προσπάθειες που έχει κάνει η εταιρεία και όλα τα προηγούμενα χρόνια και στη δική μας περιοχή να δίνει μεγάλες χορηγίες είτε σε αθλητικούς είτε σε πολιτιστικούς συλλόγους, είτε να προσπαθεί να πλησιάσει μέσω χορηγιών ή μέσω χρηματοδοτήσεων ανθρώπους ή άλλες κοινωνικές κυρίως δράσεις. Ξαναλέω όμως ότι
το μέτωπο, το κοινωνικό μέτωπο το οποίο έχει στηθεί στη Θράκη, στον Εύρο, στη Ροδόπη είναι τόσο ισχυρό που νομίζω πως όσες προσπάθειες και αν γίνουν από την εταιρεία ή από στελέχη της κυβέρνησης που δουλεύουν μαζί με την εταιρεία και εξυπηρετούν τα συμφέροντά της, δεν θα περάσουν και αυτό το κοινωνικό μέτωπο αντίστασης και προστασίας της ζωής μας, του περιβάλλοντος και του τόπου μας τελικά, δεν θα περάσει. Μάλιστα. Κυρία Γκαρά, σας ευχαριστώ θερμότατα για την απόψινή σας παρουσία στο Δελτίο μας. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ και εγώ, υγεία και δύναμη σε όλες και όλους. Περίπου οι μισές από τις συνολικά 23.200 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για την μη επιστρεπτέα ενίσχυση επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν αξιολογηθεί μέχρι σήμερα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που γνωστοποίησε στην Περιφερειακή Διοίκηση Διαχειριστική Έργων Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η γνωστή Δεσμός. Στην ενημέρωσή της, η Δεσμός έκανε γνωστό ότι κατά τη δεύτερη φάση αξιολόγησης έγιναν δεκτές 7.793 αιτήσεις από τις 10.034 που εξετάστηκαν και το ποσό της ενίσχυσης που τους αντιστοιχεί ανέρχεται σε 19.370.000 ευρώ. Με βάση την ενημέρωση που έχουμε από τη Δεσμός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση επιπλέον 10.034 αιτήσεων για τη μη επιστρεπτέα ενίσχυση επιχειρήσεων από τις 23.200 και πλέον που έχουν υποβληθεί συνολικά μέχρι σήμερα. Από αυτές τις 10.034 νέες αιτήσεις που αξιολογήθηκαν, 7.793 είναι στη φάση της ένταξης, καθώς αξιολογήθηκαν θετικά με προϋπολογισμό 19.370.000 ευρώ. Όσες αιτήσεις δεν αξιολογήθηκαν θετικά μπορούν να υποβληθούν εκ νέου. Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Φεβρουάριο είχαν ενταχθεί οι πρώτες 1.022 αιτήσεις με προϋπολογισμό 2.614.100 ευρώ. Ανακοινώνουμε επίσης ότι με απόφασή μας προχωρούμε στην τρίτη τροποποίηση της πρόσκλησης με την οποία προστίθενται και νέοι κωδικοί δραστηριότητες επιχειρήσεων όπως ασφαλιστικοί πράκτορες, εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, τυχερών παιχνιδιών, μεταποίησης και ειδικότερα χοντρικού εμπορίου, ποτά, καφές, ζάχαρη, λουλούδια και φυτά, υποστηρικτικές προς τη δασοκομεία υπηρεσίες, οι νέοι κωδικοί αντιστοιχούν σε περίπου 1.250 επιπλέον επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να ενισχυθούν και αυτές. Δίνουμε τρίμηνη παράταση στην υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 18 Ιουνίου, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τις νέες επιχειρήσεις να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, αλλά και για όσες δεν αξιολογήθηκαν θετικά να μπορούν να υποβληθούν εκ νέου. Αυξάνουμε τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης από 45 σε 65 εκατομμύρια ευρώ. Απλοποιούμε ακόμη περισσότερο τη διαδικασία και δίνουμε τη δυνατότητα ένταξης των αιτήσεων με ειδικό όρο την υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων κατά το στάδιο της πληρωμής. Η ουσιαστική πρόοδος που υπήρξε το τελευταίο διάστημα με την αξιολόγηση των 10.034 νέων αιτήσεων στάθηκε δυνατή χάρη στην εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δεσμός με την κυρία Κατερίνα Ιωαννίδου ως πρόεδρο και τα υπόλοιπα 7 μέλη που ορίστηκαν για να εκπροσωπούν την περιφέρεια. Με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η κυρία Ιωαννίδου μαζί με τα 7 μέλη πήραν άμεσα τις αναγκαίες αποφάσεις, δηλαδή την οργάνωση και επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης και την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού 50 ατόμων για να εργαστούν για αυτό το σκοπό. Για τους λόγους αυτούς, ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο, την κυρία Ιωαννίδου, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως επίσης το προσωπικό της Δεσμός, το οποίο όλο το τελευταίο διάστημα καταβάλει κοπιώδεις προσπάθειες και εργάζεται υπεύθυνα, ξεπερνώντας καθημερινά τα καθορισμένα ωράρια εργασίας. Και ενώ τόσοι άνθρωποι εργάζονται δίνοντας τον καλύτερό τους σε αυτό για να προχωρήσει τη διαδικασία και να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις της περιοχής μας, ένας άνθρωπος προσπαθεί συνεχώς να μπλοκάρει τη διαδικασία. Αναφέρομαι στον κύριο Αρχοντίκη, ο οποίος ορίστηκε και από αυτούς τους 6 εταίρους προέδρους επιμελητηρίων της περιφέρειας για να τους εκπροσωπεί όλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δεσμός και ο οποίος κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου. Ο κύριος Αρχοντίκης, πατώντας πάνω στο καταστατικό της Δεσμός, που προβλέπει ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να υπογράφονται και από τον Αντιπρόεδρο προκειμένου να εφαρμοστούν, αρνείται συστηματικά να υπογράψει για τη συνέχιση κρίσιμων φάσεων του προγράμματος, όπως την πρόσληψη των 50 ατόμων εκτάκτου προσωπικού, η οποία έχει αναλάβει όλες τις απαραίτητες υπογραφές εδώ και 15 ημέρες πλην του κυρίου Αρχοντίκη, την καταβολή της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού της Δεσμός για το μήνα Φεβρουάριο, η οποία λόγω της καθυστέρησης που έχει σημειωθεί θα επιβαρύνει τη Δεσμός με επιπλέον έξοδα για την καταβολή της προσάυξησης. Για να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν και να προχωρήσουν τα παραπάνω θέματα, ζήτησα ήδη από τον εκπρόσωπο της περιφέρειας στη Γενική Συνέλευση της Δεσμός να θέσει το ζήτημα της τροποποίησης της συγκεκριμένης πρόβλεψης του καταστατικού στην επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Του ζήτησα επίσης να θέσει και το ζήτημα της επαναφοράς της εκπροσώπησης του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δεσμός, κάτι που μόνο θετικό μπορεί να είναι για το κύρος της εταιρείας. Σε μια δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας, ιδιαίτερα στο μέτωπο της οικονομίας, η διοίκησή μας βγήκε μπροστά και υλοποιεί ένα πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας
πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της περιφέρειάς μας και μοναδικό στη χώρα. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στο μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από όλα όσα ανέφερα μέχρι τώρα, γίνεται φανερό ότι από την πρώτη στιγμή συγκεκριμένοι άνθρωποι ξεκίνησαν ένα λυσαλαίο πόλεμο κατά του προγράμματός μας. Σκοπός τους ήταν και παραμένει τα χρήματα της οικονομικής βοήθειας να μην φτάσουν στις επιχειρήσεις και οι ίδιοι να αποκτήσουν τον έλεγχο της Δεσμός. Ανακοίνωσαν ότι έφυγαν από τη διοίκηση της Δεσμός, ενώ στην πραγματικότητα άφησαν το κοινό τους εκπρόσωπο σαν αντιπρόεδρο για να υπονομεύει το πρόγραμμα. Είναι οι ίδιοι που σήμερα εντελώς υποκριτικά μας κουνούν το δάχτυλο και μας ζητούν εξηγήσεις για τις όποιες καθυστερήσεις τις οποίες οι ίδιοι φροντίζουν να προκαλούν με τις ενέργειές τους σε κάθε φάση του προγράμματος. Από τη στιγμή που η νέα διοίκηση της Δεσμός με την πρόεδρο, την κυρία Κατερίνα Ιωαννίδου, ξεκίνησε να επαναλειτουργεί πριν 1,5 μήνα, έχει παρουσιαστεί σημαντική πρόοδο στην εξέλιξη του προγράμματος. Και παρά το γεγονός ότι έχουμε μια σοβαρή αντιδικία με τους εταίρους προέδρους των μελητηρίων, τη λύση της οποίας θα δώσει δικαιοσύνη, η υλοποίηση του προγράμματος και η ενίσχυση των επιχειρήσεων αποτελεί για μας πρώτη προτεραιότητα και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για αυτό το σκοπό. Δυστυχώς υπήρξαν προβλήματα στην διοίκηση της εταιρείας, της αστικής εταιρείας Δεσμός. Νομίζω ότι τώρα πια τα πράγματα εξομαλύνονται. Το εύχομαι, αν και από διάφορες πληροφορίες που μαζεύω πάλι έρχονται δυσίωνα μηνύματα ότι δεν το βάζουν κάτω η άλλη πλευρά και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η τέτοια η ένταση. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Και μάλιστα μια ένταση η οποία προκαλεί προβλήματα σε βάρος των επιχειρήσεων, σε βάρος των επιχειρηματιών. Καλά, κύριε Σιμίτζη, δεν όρισαν εκπρόσωπό τους, δεν τελείωσε ας πούμε η υπόθεση με μια έννοια για να ξεμπλοκάρει λίγο η Δεσμός και να προχωρήσει. Κοιτάξτε, νομικά δεν ξέρω αν αυτό είναι απολύτως σωστό. Εν πάση περιπτώσει, για την οικονομία της κατάστασης, εμείς δεχθήκαμε την παρουσία εκπροσώπου των επιμελητηρίων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Να θυμίσω ότι αυτοί αντίστοιχα δεν δεχτήκανε σε μια παρόμοια περίπτωση πέρυσι το καλοκαίρι. Εν πάση περιπτώσει όμως, δεχτήκαμε έναν εκπρόσωπο ο οποίος ήρθε στο πλαίσιο της λειτουργίας της πρώτης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια ζήτησε να είναι και μέλος στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Υποψηφίων Αξιολογητών. Εδώ πρέπει να πω ότι προκηρύξαμε 50 θέσεις αξιολογητών, οι οποίοι θα αποτελέσουν στο μέλλον και τη μαγιά για περισσότερους συνεργάτες, για τα περισσότερα προγράμματα που θα έρθουν με το καινούριο ΕΣΠΑ για τον κόσμο των επιχειρήσεων. Αυτοί λοιπόν οι 50 αξιολογήθηκαν, οι αιτήσεις ήταν πάνω από 80 αν δεν κάνω λάθος, αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Εν τούτης, ο εκπρόσωπος των επιμελητηρίων, παρά το ότι παρίστατος στην αξιολόγηση και υπέβαλε και παρατηρήσεις που ήταν σωστές, δεν μπορώ να πω, δεν υπέγραψε το πρακτικό. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή έτσι, πρακτικά, κύριε Σιμίτζη? Τίποτα. Πρακτικά τίποτα. Άξι. Γιατί υπάρχει μια πλειοψηφία 2-3. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Δεν είναι σημάδι εξάλληψη των εντάσσεων. Σημάδι συνεννόησης και συνεργασίας εννοείται, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Αυτό ακριβώς. Τώρα, να σας πω λίγο στο διατάφτα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα υποδεχτούμε μέσα από τη βοήθεια της τεχνολογίας τον πρόεδρο του επιμελητηρίου του Εύρου και πρόεδρο όλων των επιμελητηρίων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη, για να μείνουμε λίγο ακόμα σε αυτή την υπόθεση που αφορά την Δεσμός. Και από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια νέα εξέλιξη, μια νέα ανατροπή, διότι καταλαβαίνουμε ότι μετά και την ανακοίνωση του Περιφερειάρχη εχθές, μας γνωστοποίησε στοιχεία για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί, ποιες έχουν αξιολογηθεί, που βρισκόμαστε και πια πόσα αντιστοιχούν μέχρι στιγμής τους δικαιούχους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια νέα εξέλιξη η οποία λέει, σύμφωνα πάντα με τα επιμελητήρια, τα οποία συγκάλεσαν έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία έγινε μία μέρα πριν τη γνωστοποίηση των στοιχείων του κυρίου Περιφερειάρχη. Και να πούμε ότι η τελευταία λοιπόν πληροφορία είναι ότι όρισε υπηρεσιακό πρόεδρο τον κύριο Παντελή Χαβιαρά, καθώς και τους 7 εκπροσώπους τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ας καλησπερίσουμε λοιπόν αμέσως τώρα τον κύριο Τοψίδη. Τον ευχαριστώ θερμά που και σήμερα είναι κοντά μας. Λοιπόν, στη Δεσμός ερχόμαστε. Μία υπόθεση η οποία από ό,τι φαίνεται δεν έχει τέλειωμο. Πήραμε την ανακοίνωση του κυρίου Περιφερειάρχη. Είδαμε τι ακριβώς ήθελε να μας πει, να μας δώσει πληροφορίες, πόσες αιτήσεις έχουν κατατεθεί, πόσες έχουν αξιολογηθεί. Ωστόσο, όμως, άσκησε και
κριτική στα επιμελητήρια, κριτική και στο δικό σας το πρόσωπο. Για να σας ακούσουμε, τι ακριβώς συμβαίνει τώρα, κύριε Πρόεδρε, πού βρισκόμαστε, γιατί έχουμε καινούργια ανατροπή, έτσι. Ο έλεγχος επιστρέφει της Γενικής Συνέλευσης σε εσάς, στα επιμελητήρια. Κοιτάξτε, κύριε Πασκάκη, η εταιρεία Δεσμός πολύ λίγο ενδιαφέρει, αν θέλετε, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις περιοχής μας, γιατί ασχολείται με προγράμματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ασχολείται γενικότερα με επιχειρηματικά προγράμματα εταιρεία Δεσμός. Είναι αφική μικροσκοπική εταιρεία με μετόχους στα επιμελητήρια, την περιφέρεια και ένα μικρό ποσοστό εκ των πανεπιστήμιων. Αυτό το μακροσκελές, όπως είπατε και μάλιστα, εγώ κάθισα και μέτρησα 1.750 λέξεις ο κ. Περιφερειάρχης, το έβγαλε, χωρίς όμως να λέει πουθενά ποια είναι η ευθύνη του. Χωρίς να λέει πουθενά πότε θα πληρωθούν επιχειρήσεις. Δηλαδή, κάνει και κατανάλωση τόση μελά. Δεν έγραψε ότι θα πληρωθούν επιχειρήσεις τον Απρίλιο. Ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες να βγαίνει ο κύριος Σιμητής ο Αντιπεριφράκης Ανάπτυξης να λέει τον Απρίλιο θα πληρωθούν επιχειρήσεις. Τον Απρίλιο πώς επιχειρήσεις θα πληρωθούν, ξέρετε, κύριε Πασκάκη. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, είπε ο κύριος Σιμητής, κύριε Τοψίδη, έτσι. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Όταν όμως έχετε μια διοίκηση στα χέρια σας και διοικείτε κάπου, πρέπει να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Να ξέρουν και στο χρονοδιάγραμμα αυτό. Να μην δημιουργούμε προσδοκίες. Να μην δημιουργούμε, αν θέλετε, στους επιχειρηματίες που περιμένουν τα χρήματα αυτά που αφορούν την πρώτη πανδημία, το πρώτο κλείσιμο, το lockdown, συγγνώμη, λοιπόν, το Μάρτιο με Μάιο, και δεν έχουν δώσει ακόμη τα χρήματα. Και γράφει μέσα ο κ. Περιφερειάρχης ότι δίνουμε παράταση, προσθέτουμε νέο ΚΑΔ. Εγώ να πω ναι και στην παράταση, να πω ναι και στο νέο ΚΑΔ, αλλά έχει ξεχάσει ο κ. Περιφερειάρχης να αναφέρει ότι τους νέους ΚΑΔ που δεν έχει προσθέσει από τις 13 Οκτωβρίου τα επιμελητήρια, εδώ έχω το έγγραφο, που το είχαμε στείλει και το λέγαμε να μπουν μέσα το χοντρεμπόριο, οι ασφαλιστές. Τα ΠΑΠ και μια σειρά όλες οι εμπλητόμενες επιχειρήσεις. Δεν λέμε στον κύριο Περιφερειάρχη για να βάλει μέσα τους ασφαλιστές ότι δέχτηκε επιστολή από τον κύριο Τσαχίρη στις 12 Τρίτου, πριν 5 μέρες, με αριθμό πρωτοκόλλου 31-68 για να προσθέσει τους ασφαλιστές. Κανένα πρόβλημα, καλώς τα έκανε αυτά. Πάμε στην ουσία του προβλήματος. Ο κύριος Περιφερειάρχης τι μας παρουσιάζει εδώ πέρα? Μας παρουσιάζει ότι έχει 10.034 αιτήσεις, αλλά τον Απρίλιο, με πλέον σίγουρες, αν θέλετε, καταγεγραμμένες εταιρείες που έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους και θα πληρωθούν, είναι περίπου 140. Μάξιμο 150 και μάξιμο, να κάνω λάθος, να πέσω έξω, να γίνουν 200. Οι 200 επιχειρήσεις στις 23.200 που έχουν καταθέσει η αίτηση, 23.200 επιχειρήσεις, είναι μόλις ακριβώς το 0,75%, ούτε καν το 1% θα πληρωθούν. Γιατί λοιπόν όλα αυτά συμβαίνουν? Γιατί λοιπόν τη διοίκηση Δεσμός μέχρι και τις 16 έκτου την είχε η περιφέρεια με τους εκπροσώπους της. Στη διοίκηση Δεσμός είχε τοποθετήσει ο κ. Περιφερειάρχης, γι' αυτό και το δελτίο τύπου των επιμελητήριων λέει ότι τα επιμελητήρια ρίχνουν την ευθύνη στον Περιφερειάρχη, στην κυρία Ιωαννίδου, η οποία ήταν μέχρι τις 16 του μηνός πρόεδρος, είτε προσωρινή, αν θέλετε, είτε κανονική, είτε μεταβατική, όπως θέλετε, μπορείτε να την πείτε. Γιατί η κυρία Ιωαννίδου, ναι, μεν ήθελε να είναι πρόεδρος στην εταιρεία Δεσμός, αλλά πρωτάκουστο, ανήκουστο και όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το χαρακτηρίσει. Δεν ήθελε να είναι υπεύθυνη ή τουλάχιστον να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι της φορολογικής αρχής. Δηλαδή, έναντι να είναι υπεύθυνη στο TaxiNet, να είναι υπεύθυνη στις ασφαλιστικές φορές και στο ΙΚΑ, όπως ορίζεται ο κάθε ένας που προεδρεύει σε μια εταιρεία, να εκπροσωπεί και την εταιρεία αυτή. Η κυρία Ιωαννίδου, τις 3 Τρίτου, ενώ ήταν πρόεδρος μέχρι 16 μηνός, ενώ έβγαινε και έλεγε θα κάνει προσλήψεις, 3 Τρίτου έβγαινε και έλεγε θα κάνει προσλήψεις και στην αεροπρόληψη, είχε στείλει ανάκληση με αξιοδότηση βολιογραφική προς το λογιστή να μην είναι εκπρόσωπος. Δηλαδή, τι ήθελε η κυρία Ιωαννίδου, αλλά καρτ πρόεδρος. Να μπορεί να πληρώνει τους μισθούς, να μπορεί να κάνει προσλήψεις, αλλά να μην εκπροσωπεί την εταιρεία. Τι έκανε άλλο λάθος ο κύριος Δημέτριος? Ο κύριος Δημέτριος, μόλις στις 4 Δευτέρου, πήγε και άνοιξε τον κωδικό της ΑΕΠ, που αν θέλετε, ούτε είναι αυτό ευθύνη του Δεσμός, ούτε είναι επιμελητηρίων, τον κωδικό για να μπορούν να πληρωθούν αυτές οι επιχειρήσεις. Τι μας έλεγε ο κύριος Δημέτριος, έχω μπροστά μου τα δελτία τύπου στις 8 Δεκάτου, το πρόγραμμα θα πληρωθεί σε ένα μήνα. Ότι έβγαινε ένα πρόγραμμα αυτός με πολύ απλές διαδικασίες, όχι όπως το κάνει άλλες 12 περιφέρειες. Ένα καλύτερο πρόγραμμα και 8 Δεκάτου έλεγε ότι θα πληρωθούν σε 20 μέρες. Έχει τις 20 μέρες. Βγήκε αρχές Γενάρη και είπε ότι θα πληρωθούν σε 20 μέρες πάλι 1.032 επιχειρήσεις. Και σε όλα αυτά ψεύδεται ο κ. Μέτριος, γιατί δεν θα πληρωθούν επιχειρήσεις, γιατί έχει ευθύνη αυτός και τα άτομα που εκπροσώπησε στη διοίκηση. Τι προσπάθησε ο κ. Μέτριος με το ιστορικό γάμα που λέει τα εμπόδια θέθηκαν 18 εμπόδια από τα επιμελητήρια να πει ένα ψέμα και να ρίξει λάθος στον ημιστήρα και κατά των επιμελητηρίων και κατά το πρόσωπο κύριο Τοψίδη. Τι λέει εδώ ο κύριος Μέτρης, θα σας πάρω ένα στην τύχη. Στις 3 Σεπτεμβρίου λέει, στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, οι 6 εταίροι των επιμελητήριων αρνήθηκαν να ορίσουν εκπροσώπους. Τι λέει το πρακτικό του στις 3 Σεπτεμβρίου, ότι τα επιμελητήρια με την περιφέρεια από κοινού αποφάσισαν να ορίσουν συνδιοίκηση. Δεν λέει μέσα πουθενά ο κύριος Μέτρης ότι στις 19 Νοεμβρίου το 2011, μόλις 20 μέρες μετά την ανακοίνωση προγράμματος, αποφασίσαμε να πάμε στο Μητρό των Αξιολογητών
Και τότε η κυρία πρόεδρος, κυρία Ιωαννίδου, είχε φέρει προσλήψει 15 ατόμων και αποφασίσαν να πάρουν τους 6 ανθρώπους που δεν προσλήφθηκαν ποτέ και δεν πήγαν ποτέ στο Μητρό. Γιατί τα αποκλείται όλα αυτά, κύριος Μέτιος. Και να σας πω το τελευταίο για να δεχτώ οποιαδήποτε ερώτηση, κυρία Μπασκάκη. Ο κύριος Μέτιος έβγαλε ένα δελτίο τύπου στις 17 του μηνός. Γιατί αποκλείται στις 16 Τρίτου είχαμε γενική συνέλευση. Την προηγούμενη μέρα είχαμε γενική συνέλευση. Συμμετείχε από το εκπροσώπο του κυρίου Ταρκάν. Τι αποφασίστηκε στις 16 Τρίτου. 16 Τρίτου αποφασίστηκε ότι πλέον μετά την ανάκληση και με την απόφαση που έχουμε πλέον, την δικαστική απόφαση που λέει ότι τα επιμελητήρια από τις 26 Δευτέρου έχουν τη διοίκηση, στις 26 Δευτέρου πήγαμε εμείς στο πρωτοδικείο να ρωτήσουμε τελικά τι γίνεται με τα ποσοστά μας. Και κάνουμε, αν θέλετε, είναι η μοναδική αγωγή που έχουν κάνει τα επιμελητήρια προς την περιφέρεια. Η μοναδική. Και αυτή κατατέθηκε 25 Δευτέρου, μόλις πριν 20 μέρες, για ένα και μοναδικό λόγο. Για να δούμε τελικά ποια ποσοστά ισχύουν, ποιος έχει τη διοίκηση και ποιος δεν έχει. Γιατί και εμείς, αν θέλετε, έχουν μπερδευτεί. Και απαντάει η απόφαση 122/2020 ότι η προσωρινή προστασία που είχε η περιφέρεια έναντι του καταστατικού του Ιουνίου έχει πάψει. Επομένως, στις 16 Δευτέρου στη Γενική Συνέλευση, παρουσία της δικηγόρου, της κυρία Βοητσίου, της εταιρείας Δεσμός, η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα και των δύο στην ουσία της εταιρείας, είπε ότι σήμερα που συνεδριάζουμε, πλειοψηφία είναι 50,57 στα επιμελητήρια και 47,12 στην περιφέρεια. Όταν τη ζητήσαμε να βάλει τα 6 άτομα, γιατί πλέον το νέο συμβούλιο είναι 13 μελές, 7 από τα επιμελητήρια και 6 στην περιφέρεια, ο κ. Ταρκάν Μουρταζά απάντησε και είναι καταγραμμένο στα πρακτικά, γιατί υπήρχε τη διάσκεψη και είναι καταγραμμένη, αν θέλετε, και ηλεκτρονικά, ότι εγώ λέει δεν αναγνωρίζω το καταστατικό της εταιρείας που είναι κατηθειμένο στο πρωτοδικείο. Άκουσον. Σε μια εταιρεία δεν αναγνωρίζει ο ένας εταίρος το καταστατικό που είναι κατηθειμένο. Και όταν του ζητήσαμε να βάλει τα 6 άτομα, είπε όχι. Όταν του ζητήσαμε να κάνουμε τουλάχιστον για 20 μέρες μια συνδιοίκηση, να βάλουμε όπως παλιότερα είχαμε πρόεδρο και αντιπρόεδρο, δεν δέχτηκε να βάλει ούτε άτομα συνδιοίκηση. Τι έκανε τα επιμελητήρια για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και να μην κολλήσουν, αν θέλετε, οι πληρωμές όλων των προγραμμάτων και των υπαλλήλων ακόμη. Βάλαμε έναν προσωρινό πρόεδρο, τον κύριο Χαμπιαρά Παντελή, μέλος επιμελητηρίου Ροδόπης, ο οποίος για 20 μέρες μέχρι τις 5 Τετάρτου, που καλούμε σε επόμενη γενική συνέλευση στην περιφέρεια, να φέρει επιτέλους τα 6 άτομα και να κάνουμε διοίκηση, να είναι προσωρινός διαχειριστής και να υπογράψει όλα τα έγγραφα. Μάλιστα. Αυτό κάνανε τα επιμελητήρια. Πού τα επιμελητήρια, κυρία Μπασκάκη, βρείτε μου ένα έγγραφο εσείς, να το βρω και εγώ μπροστά μου, έχουν κολλήσει στη δικασία λειτουργίας. Στη διάθεσή σας να αναλύσουμε οτιδήποτε θέλετε. Κύριε Τοψιδή, εγώ λοιπόν καταλαβαίνω το εξής, ότι η χθεσινή ανακοίνωση του κυρίου Περιφερειάρχη είναι μια ανακοίνωση με σημείο που ο ίδιος ήθελε να θίξει και ο ίδιος ήθελε να γνωστοποιήσει προς τα έξω, προς τους πολίτες της περιφέρειας, διότι εσείς, όπως είπατε, υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία ο κύριος Περιφερειάρχης δεν τα αναφέρει μέσα σε αυτή την ανακοίνωση. Ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο, από ό,τι καταλαβαίνω, από εδώ και στο εξής, γι' αυτό και δώσατε ενδεχομένως και μια προθεσμία μέχρι τις αρχές Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 5 Απριλίου. 5 Απριλίου. Να ορίσει λοιπόν 6 μέλη ως εκπροσώπους στο ΔΣ της εταιρείας, καθώς και τον αντιπρόεδρο. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να βάλει και τον πρόεδρο. Δεν είπα να πει αυτό. Εκεί πέρα θα αποφασιστούν, βάζει 6 μέλη και αυτά και συζητούν τα 13 άτομα και βγάζουν τον πρόεδρο αντιπρόεδρο. Οποιοδήποτε από τις δύο. Γιατί όταν αντιπρόεδρος είναι από τα μερικήρια, ο πρόεδρος είναι την περιφέρεια. Να κάνω λοιπόν το ερώτημά μου λίγο πιο χειροπιαστό. Σήμερα που μιλούμε, Παρασκευή 19 Μαρτίου. Ποιος κάνει κουμάντο στην Δεσμός, αυτή την ώρα που μιλούμε. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να πάρει αποφάσεις και να βάλει υπογραφές, κύριε Πρόεδρε? Υπάρχει, είναι ο κύριος Χαβιαράς Παντελής, ο οποίος είναι ένας εκπρόσωπος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 16 Τρίτου μέχρι τις 5 Τετάρτου για 20 μέρες, πώς μέχρι αυτές 19 μέρες, λειτουργεί την εταιρεία για να αποπληρωθούν οι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν πληρώθηκαν οι υπάλληλοι, κυρία Μπασκάκη, στις 28 Φεβρουαρίου. Γιατί δεν πληρώθηκαν οι υπάλληλοι το Φεβρουάριο? Γιατί η κυρία Ιωαννίδου ήθελε να είναι αλακάρτ πρόεδρος, να μην είναι υπεύθυνη στο ΙΚΑ. Επομένως, ήθελε να πληρώσει τους μισθούς από την τράπεζα, χωρίς να πληρωθούν οι ασφαλιστικές φορές. Πού ισχύουν αυτά, σε ποια κομμουνιστική χώρα ζούμε? Κύριε Πρόεδρε, όλοι ξέρουμε ότι η Δεσμός είναι μια εταιρεία πολύ σημαντική, είναι ένα σπουδαίο αναπτυξιακό εργαλείο για την περιφέρεια. Γνωρίζουμε ότι τα 24-25 χρόνια ύπαρξης και λειτουργίας της συγκεκριμένης εταιρείας δεν είχε πραγματικά ποτέ γνωστοποιηθεί, έστω το παραμικρό πρόβλημα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένο. Γιατί έχουν συμβεί όλα αυτά? Για ποιο λόγο αυτή την ώρα, ακόμη και εσείς ως επιχειρηματίας, γιατί και εσείς είστε ένας από αυτούς που συνομιλούμε, από τους επιχειρηματίες, από τους ανθρώπους της αγοράς που περιμένουν να πληρωθούν, να πάρουν κάποια χρηματάκια. Γιατί λοιπόν έχουν συμβεί όλα αυτά? Έχετε δώσει κάποια εξήγηση?
Κοιτάξτε, δηλαδή, εγώ μπορώ να συμπεράνω για να κάνω μια. Τη δική σας εκτίμηση. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Περιφερειάρχης είναι κατώτερος των περιστάσεων. Είναι αναπαρκής, είναι ελαοπλάνος, δεν μπορεί να λειτουργήσει και προσπάθησε μέσα στην εταιρεία δεσμό, όπως ο ίδιος, και το λέω αυτό πραγματικά και προκαλώ, στα πρακτικά της 28ου του 2020 που αποφασίζαμε να βάλουμε τότε τα 8 μέλη στη διοίκηση, είπε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι εγώ θα περάσουν πολλά χρήματα από την εταιρεία δεσμός και θέλω να έχω τον έλεγχο. Τι σημαίνει τώρα ότι ένας περιφερειάρχης να έχει τον έλεγχο σε μια εταιρεία, ό,τι κατάλαβα και εγώ. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι η ανεπάρκειά τους, ο εγωισμός τους να έχουν εν τέλει τη διοίκηση, την οποία την είχαμε μέχρι 16 μήνες και κανένα αποτέλεσμα δεν φέραμε μέχρι τώρα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο ίδιος, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, αυτά τα χρήματα που ο ίδιος ανακοίνωσε, δεν προσπαθεί να τελειοποιήσει μια κατάσταση. Έγραψε χθες ο Δελτίο Τύπου ότι καμία περιφέρεια δεν έχει πληρώσει. Αποκρύπτει τις αλήθειες ο κύριος Περιφερειάρχης. Ή λέει, αν θέλετε, μισές αλήθειες, ή λέει ψέματα. Καλά, ο κύριος δικός σας δεν έχει κάνει πληρωμές. Νομίζω πως έχει κάνει και μάλιστα πολύ γρήγορα τις έχει κάνει. Από 1 Μαρτίου ξεκίνησε καν πληρωμές. Αλλά αυτό που δεν έχει πει ο κύριος Περιφερειάρχης είναι ότι έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες και τις εστάσεις. Εμείς είμαστε ακόμα αυτή τη στιγμή από τις 10.000 μέτρα τέσσερις αιτήσεις που λέει, γύρω στις 7.000 είναι εγκεκριμένες. Περίπου στις 2.500 θα ξανακάνουν έσταση. Θα ξαναμπούν στο πρόγραμμα. Επομένως, όλες αυτές οι επιχειρήσεις, αν θέλετε να είμαστε πραγματιστές, εμείς θα μπορούμε να μιλήσουμε μετά τις 5 Τετάρτου. Εκτιμήσεις όμως μπορώ να κάνω μετά τον Ιούλιο, αύριο θα πληρωθούν οι επιχειρήσεις. Εκτιμώντας πάντοτε και μετά τις 5 Τετάρτου μπορούμε να κάνουμε σοβαρές δηλώσεις και να πάρουμε σοβαρές θέσεις. Μέχρι τότε, επειδή υπάρχει προσωπική διοίκηση, δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι στη διοίκηση. Είναι εκτιμήσεις και συνεργασία που έχουμε και μετά τα αποτελέσματα των Γενικών Συνελεύσεων. Κύριε Πρόεδρε, λύστε μας μία απορία. Μέχρι τις 5 Τετάρτου, λοιπόν, θα μπορεί η διαδικασία των αξιολογήσεων. Μπράβο, ωραία, αυτό ήθελα να το διευκρινίσουμε. Θα λειτουργεί, δεν θα υπάρχει καμία καθυστέρηση. Όπως αξιολογήσαν τις 10.000 αιτήσεις, στις 20 μέρες μπορεί να αξιολογήσουν άλλες 2-3.000 αιτήσεις. Λειτουργούν κανονικά με τους ίδιους ρυθμούς, οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιες αρμοδιότητες. Δεν έχουμε αλλάξει αρμοδιότητες, δεν έχουμε αλλάξει επιτροπές. Παραμένουν οι ίδιοι για να τρέχουν όλα τα πράγματα αυτά. Για να μην θεωρηθεί ο πολιτισμό. Κύριε Πρόεδρε, όποιος ξέρει την προσωπική σας διαδρομή όλα αυτά τα χρόνια, από κάθε θέση που βρεθήκατε και προσφέρατε στον τόπο σας, ξέρει ότι είστε ένας άνθρωπος που δεν χάνει εύκολα την ψυχραιμία του. Με αυτήν την υπόθεση, επιτρέψτε μου το πω, και είναι και ένα προσωπικό σχόλιο, έχετε χάσει και την ψυχραιμία σας, έχετε ανεβάσει και τους τόνους, έχετε μιλήσει και με βαρύς χαρακτηρισμούς. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πραγματικά είναι μια υπόθεση η οποία σας έχει ξεπεράσει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, κύριε Βασκάκη, όταν πραγματικά βγαίνει ένας περιφερειάρχης και βγάζει ένα μακροσκελές δελτίο τύπου και στο μόνο που έχει να πει ότι φταίει για όλο το ψήδι, χωρίς να δείξει κανένα έγγραφο. Εγώ βγαίνω με τα έγγραφα. Εγώ λέω ότι η Ιωαννίδου δεν είναι πρόεδρος. Ορίστε οι δύο συμβάσεις με νούμερο 21-194, αν δεν κάνω λάθος, 21-465 και 21-64. Ο κύριος περιφερειάρχης δεν βγάζει ένα έγγραφο. Γράφει μέσα ότι ο κύριος Τοψίδης πήγε στον αποκεντρωμένο για να κολυσιαργήσει τη δείξη δεσμός. Ψέματα! Εγώ έχω το δικόγραφο που πήγα στον αποκεντρωμένο μόνο και μόνο για να διεκδικήσω να βάλω ένα άτομο. Μπορούσε την επόμενη μέρα να πάει να κάνει δείξη δεσμός. Ψεύδεται ο κύριος Περιφερειάρχης. Με ψέματα και με συκοφαντίες δεν πας μπροστά. Έπρεπε ο κύριος Περιφερειάρχης σήμερα να βγάλει ένα δελτίο τύπου να λέει: υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Η ευθύνη ανήκει 50% στην περιφέρεια και 50% στην μελητήρια. Και για τη δική μου ευθύνη έχω να πω αυτά. Ας μου τα μελητήρια να πούν. Ο κύριος Περιφερειάρχης που λέει ότι φταίει εγώ. Εμείς λέμε όμως ότι δεν έχουμε μηδέν ευθύνη. Ούτε 50%. Δεν γίνεται περιφράγει να πει ότι οι επιχειρήσεις που αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη χρονική στιγμή τον κόσμο είναι πότε θα πληρωθούν. Απ' ότι θα πληρωθούν 200 επιχειρήσεις τον Απρίλιο, όπως είπαμε εμείς με δελτίο που βγάλαμε χθες, και οι υπόλοιποι θα πληρωθούν τον Ιούλιο μέχρι 30 μηνός. Δεν γίνεται περιφράγει να πει γιατί δεν πήγαμε στο Μητρό Αξιολογητών, το οποίο σήμερα θα είχαμε τελειώσει. Και να σας πω και κάτι, βγαίνει ο κύριος Περιφερειάρχης και λέει τα επιμελητήρια. Θέλω να πολυσιαργήσουν αυτή την υπόθεση, λέει. Καλά, τώρα τι εγώ... 6 επιμελητήρια, συντεταγμένοι όλοι οι πρόεδροι, σύσσωμοι, αποφασίσατε να κάνετε κακό και στον ίδιο σας τον εαυτό και μετά στους υπόλοιπους? Κυρία Βασκάκη, από τους 6 πρόεδρους των επιμελητηρίων, οι δύο δηλώσαν ανοιχτά και κατηγορηματικά καθημερινά, το λένε στα δημόσια μέσα, ότι ήταν στην υποστήριξη του περιφερειάρχη στις περιφερειακές εκλογές. Γιατί αλλάξανε? Και δεν αλλάξανε τώρα στην επιστρέψη. Από τις 24 αλλάξανε που προσπάθησε ο Περιφερειάρχης να κάνει όλα αυτά που έχει στην εταιρεία δεσμός. Επειδή όμως αυτή η υπόθεση, για να την αναλύσουμε και την πιάσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος, θέλει πολύ χρόνο. Δεσμεύτηκα χθες και δεσμεύουμε σε εσάς σήμερα, στην ερχόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω τώρα ποια μέρα, προσπαθώ λίγο να οργανώσουμε διαδικτυακά. Θα γίνει μια διαδικτυακή συνέντευξη τύπου προς όλα τα μέσα, προς όλους τους πολίτες, με όλα τα έγγραφά μας και θα μιλάμε πλέον με έγγραφα.
Γιατί πλέον η λάσπη στο μηνυστήρα δεν πιάνει. Λοιπόν, γιατί κύριε Πρόεδρε, αυτή σας τελευταία πρωτοβουλία νομίζω είναι σημαντική, διότι θα δώσετε τη δυνατότητα και σε εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά και στους πολίτες, όποιος θέλει να καταθέσει ερώτημα, απορία, να απευθυνθεί σε εσάς, συνολικά ενώ σε εσάς τους Προέδρους, για να δώσετε τις ανάλογες εξηγήσεις. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να υπήρχε και μια αντίστοιχη κίνηση και από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής, δηλαδή από την πλευρά του κυρίου Περιφερειάρχη, γιατί με ένα δελτίο τύπου και με μια ανακοίνωση, ούτε εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε ερωτήματα και προβληματισμούς για να ξεδιαλύνει το τοπίο. Είναι πολύ ωραία η πρωτοβουλία σας. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πότε θα γίνει. Είπατε την ερχόμενη εβδομάδα να όλα πάνε καλά, κύριε Πρόεδρε. Όλα την ερχόμενη εβδομάδα πραγματικά θα γίνει αυτό. Έχω προκαλέσει δημοσίες πολλές φορές στον Περιφερειάρχη και όποιος είναι εξειδικευμένος με την εταιρεία Δεσμός να βγούμε τα έγγραφα να μιλήσουμε. Άρα. Δεν ευθύνομαι πουθενά. Ως Τοψίδης Χριστόδουλος, ως επικεφαλής Περιφερειακής Σύνδεσης, δεν ευθυνόμαστε πουθενά τα επιμελητήρια ως πρόεδρος του Περιφερειακού Μελητηριακού Συμβουλίου. Μία ευθύνη υπάρχει στον κύριο Περιφερειάρχη και η δεύτερη είναι στην κυρία Ιωαννίδου που την έχει διορίσει πρόεδρος. Αυτές οι δύο είναι οι ευθύνες, τις οποίες τις αποδεικνύουμε. Ο λοιπόν, στόχος μας και ο στόχος μας είναι μοναδικός. Κύριε Πρόεδρε, είστε κατανοητός. Είστε κατανοητός. Εγώ κρατώ και κάτι το οποίο μας το είπατε σήμερα ως μια σημαντική πληροφορία, ότι η μοναδική αγωγή που έχετε κάνει ως επιμελητήρια, το τονίζω ως επιμελητήρια, ήταν αυτή στις 25 Δευτέρου. 25 Δευτέρου μέχρι πριν 20 μέρες. Και τι λέγαμε εκεί αγωγή, δεν είπαμε τίποτα. Δεν προηγήθηκαν άλλες μηνύσεις, άλλες αγωγές, άλλες διακαστήσεις. Καμία. Λοιπόν. Και εκεί λέμε τι λέμε, πείτε μας πιάντα ποσοστά, πείτε μας πώς θα διοικήσουμε, να ξέρουμε. Μάλιστα. Και μας είπαν στις 26 Δευτέρου ότι πλέον η προστασία που έχει η περιφέρεια δεν υπάρχει. Άρα για την πλειοψηφία είναι τα επιμελητήρια. Και αυτό προσπαθήσαμε και κάναμε. Τίποτα περισσότερο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και απόψε. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Καλή συνέχεια, κύριε Τοψίδη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, κύριε Μαθιάκη. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ξάνθης, ο κύριος Αναστάσιος Καραδέδος, για να αλλάξουμε τώρα θεματολογία, αναφέρεται στο ζήτημα των εμβολιασμών σε όσα έχουν προκύψει με το εμβόλιο της AstraZeneca και βεβαίως λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή η δυνατότητα επιλογής εμβολίου από τους πολίτες. Το θέμα έχει αφαιθεί όχι στην ιατρική και στην επιστημονική κοινότητα, αλλά στην τηλεόραση και αυτό έχει επιπτώσεις γιατί οι πολίτες βγάζουν συμπεράσματα ανάλογα με αυτά που ακούνε κάθε φορά από τα μίντια. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ξάνθης, ο κύριος Αναστάσιος Καραδέδος, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση και με τα εμβόλια. Τον Ιούνιο ξεκινάει ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού κατά της πανδημίας του κορονοϊού, όπως έκανε γνωστό και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης. Μετά όμως τις τελευταίες εξελίξεις με το εμβόλιο της AstraZeneca που έχει ήδη πρόβλημα δημόσιας εικόνας, όπως παραδέχεται ο Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος, προέκυψε η αβεβαιότητα που όλοι ήθελαν να αποφύγουν. Έτσι, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα επιλογής εμβολίου, ώστε να παραμείνει υψηλή η προθυμία για εμβολιασμό, καθώς αν και εξίσου ασφαλές με τα άλλα, η χαμηλότερη αποτελεσματικότητα της AstraZeneca δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Τα εμβόλια δεν ακολουθήθηκε αυτή την στην υπόθεση κορονοϊού, δεν ακολουθήθηκε τα πατημένη, δηλαδή μακρά πολυετής έλεγχος των αποτελεσμάτων των εμβολίων και των παρενεργειών μπορεί να έχουν, γιατί η υπόθεση του κορονοϊού έστειλε στον άλλο κόσμο και ταλαιπώρησε τα συστήματα παγκόσμια, οπότε όλες οι χώρες προέβησαν στη γρήγορη εισαγωγή των εμβολίων. Αυτό το εμβόλιο της AstraZeneca θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι αν δεν υπάρχουν παρενέργειες πρέπει να ειδωθεί να γίνουν μελέτες πιο εμβριθείς για το πόσο μπορεί να είναι βλαπτική η δράση τους σε μεγάλο βαθμό ή τουλάχιστον αν αξίζει να τα συνεχίσουμε για να αποφύγουμε τους θανάτους από τον κορονοϊό που επίσης είναι ένα μεγάλο δίλημα. Αν έχουμε δηλαδή ένα εμβόλιο που κάνει κάποιον αριθμό παρενεργειών ή θυμάτων αν θέλετε ακόμα. Και τα θύματα του κορονοϊού είναι ένα πάρα πολύ άχαρο θέμα, αλλά θα πρέπει να τα βάλει κάποιος στη ζυγαριά και να ζυγίζει τα ωφέλη από τις βλάβες που επιφέρουν. Να σας ήθελα να πω και κάτι ακόμα όμως, για να μην μείνει εκτός. Η άμυνα που έχουμε είναι βέβαια η ίδια η κοινωνία, όπως αρχίσαμε, η οποία όταν δεν έχουμε κράτη ικανά και αποτελεσματικά, η κοινωνία πρέπει να αντιρροπεί αυτή την κρατική αδυναμία. Επίσης, το κράτος μας δεν φρόντισε, και το λέμε με λύπη μας αυτό, την ενδυνάμωση των συστημάτων υγείας. Τα νοσοκομεία μας έχουν ταλαιπωρηθεί, είναι υποστελεχωμένα και δεν βλέπουμε καμία στον ορίζοντα
λογική αναθεώρησης των απόψεων των νέων φιλελεύθερων που υπήρχαν αυτό το διάστημα στην κυβέρνηση, σαν να μην πήρε το μάθημά της και έχει αφήσει τα νοσοκομεία άδεια από γιατρούς και κλιπαρεί για να πάνε οι ιδιώτες έξω, χωρίς να έχει σχεδιάσει γι' αυτό κάτι το οποίο να είναι κατανοητό, μετρήσιμο και αποτελεσματικό. Οι γιατροί θα μπορούσαν να είχαν επιστρατευτεί στο σύνολο της χώρας, οι γιατροί των ειδικοτήτων που λείπουν, και να ήταν υποχρεωμένοι να μπουν σε μια διαδικασία βοήθειας στο σύστημα ολικά. Δεν καταλαβαίνετε σε τι είναι αυτές οι εκκλήσεις, όποιος θέλει κάθε φορά που τις κάναμε κι εμείς. Είχαμε προτείνει και είχε προτείνει και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος το σύνολο των γιατρών της χώρας να ενταχθούν σε μια σύμβαση στα νεοποί και να υποχρεούνται στη συνέχεια εκ της ανάγκης αυτής της υψηλής που υπάρχει στη χώρα να προσφέρει κάποιος τις υπηρεσίες του με όποιον τρόπο κρίνει η χώρα. Θα σταθούμε τώρα σε ένα ζήτημα που σας το προβάλαμε και εχθές, κυρίες και κύριοι, και αναφερόμαστε στις έντονες αντιδράσεις που έχουν προκύψει και καταγράφονται στην περιοχή της Ξάνθης για το ενδεχόμενο να τοποθετηθούν 10 νομογεννήτριες ύψους 230 μέτρων πάνω από τον Λιβαδίτη. Να πούμε λοιπόν ότι με αναφορά του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, ο κύριος Κρέκα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, του Κινάλ, ο κύριος Μπαράν Μπουρχάν, με αφορμή την επιστολή προς τους αρμόδιους του Προέδρου της κοινότητας του Καριοφύλου, του κυρίου Σερεφιά, ο οποίος αντιτίθεται στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Είναι μαζί μας απόψε ο κύριος βουλευτής για να κάνουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Άλλωστε, από ό,τι φαίνεται, αυτή η υπόθεση θα απασχολήσει ιδιαίτερα την περιοχή της Ξάνθης. Δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Κύριε βουλευτά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα κοντά μας και αποφασίσατε κι εσείς από τη δική σας την πλευρά με αυτή την αναφορά προς τη Βουλή και στον αρμόδιο Υπουργό να πάρετε τις ανάλογες απαντήσεις για να καταλάβουμε τελικά τι θα συμβεί στην Ξάνθη και στον όμορφο Λιβαδίτη. Οπωσδήποτε δεν μπορούσα να μείνω αμέτωχο σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα και έπρεπε να κάνω τα δέοντα. Υπάρχουν αντιδράσεις και είναι πολλές στην περιοχή της Ξάνθης, κύριε βουλευτά. Μα δεν υπάρχει κανείς που δεν αντιδράει. Όντως, πριν από 3-4 μέρες πήρα από το πρόεδρο της περιοχής κοινότητας Καριοφύτου, από τον κύριο Σεραφιάν, ότι πήραν το συμβούλιο τους, πήρε μια απόφαση και έδειξαν την έντονη άρνηση των ανεμογεννητριών που θα στηθούν στην περιοχή. Και στον αριθμό δεν είναι 10, είναι 16 ανεμογεννήτριες με ύψος 230 μέτρα και είναι ένα χιλιόμετρο κοντά στον οικισμό Λιβαδίτη. Ακόμη και ο Δήμαρχος, ο κύριος Μανώλης Τσέπελης, έχει αντιδράσει και μάλιστα έντονα, έτσι. Έντονα και 17 φορείς σύλλογοι έδειξαν την ευαισθησία τους. Και η αιτιολογία, βέβαια, εντάξει, δεν είμαστε κατά των ανεμογεννητριών, γιατί παράγουν το πιο φυσικό, ίσως το πιο αθώο ρεύμα. Αλλά η συγκεκριμένη περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητες. Είναι στο πρόγραμμα Natura, είναι κοντά στον οικισμό και είναι μια τουριστική περιοχή. Από εκεί πηγάζουν και οι αντιδράσεις. Γιατί δεν είναι μόνο οι φορείς και ο Δήμαρχος που αντιδράνε, αλλά ήδη οι κάτοικοι της περιοχής έχουν έντονες αντιδράσεις. Οι οποίοι κάτοικοι, κύριε βουλευτά, μιλούν για καταστροφικές επιπτώσεις εάν προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός. Μα τώρα δεν ξέρω πόσο γνωρίζετε την περιοχή, αλλά η περιοχή έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Είναι μια τουριστική περιοχή, η φύση δεν έχει καταστραφεί ακόμα. Και το θέμα είναι αυτή η τοποθέτηση των ανεμογεννητριών σίγουρα θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα και στη καταστροφή της Φλωρίδας, της Πανίδας, αλλά θα γίνει διάνοιξη δρόμοι, πάρκος θα γίνει, ο θόρυβος που δημιουργούν οι ανεμογεννητρίες θα μας παρουσιάσει πρόβλημα για τα ζώα και όλα αυτά εδώ, αν τα συνοψίσουμε, και έχοντας υπόψη βέβαια την τουριστική ανάπτυξη της Θράκης, γιατί η Θράκη, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, μόνο η τουριστική προβολή της περιοχής στο μέλλον θα μπορούσε να ανοίξει θέση εργασίας και ειδικά η ορεινή περιοχή. Τώρα, εάν καταστρέψουμε αυτές τις φυσικές ομορφίες, ποιος τουρίστας θα έρθει στην περιοχή μας? Γι' αυτό αντιδράμε έντονα. Να γίνουν
όλες αυτές οι κινήσεις, αλλά σε πιο κατάλληλες περιοχές. Καλά, κύριε Βουλευτά, η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν λέει όχι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αρκεί αυτός ο σχεδιασμός να είναι συμβατός και φιλικά προσκύμενο στην κάθε περιοχή ανάλογα με τις ιδιομορφίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει κάθε περιοχή. Ωστόσο, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Μπουρχάν, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει ανοίξει μια συζήτηση γενικότερη στη χώρα μας για τα αιωλικά πάρκα και τις ανεμογεννήτριες το τελευταίο χρονικό διάστημα, με πολλές αντιδράσεις. Για την κάθε περιοχή υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι, βέβαια. Ακόμη και στην τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου έγινε συζήτηση για το αιωλικό πάρκο στον Κέχρο, στη Ροδόπη. Φαντάζομαι θα είστε ενημερωμένος και εκεί υπήρξαν αντιδράσεις. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, ο σχεδιασμός που ακολουθεί η κυβέρνηση είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνω, φέρνει ζητήματα, φέρνει προβλήματα, φέρνει αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες. Οπωσδήποτε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αύξηση στις αιτήσεις που θέλουν να ιδρύσουν αυτές τις ανεμογεννήτριες. Είναι περίπου στα 500 στον αριθμό και έχουν απλοποιήσει τις διαδικασίες για να χορηγηθεί η άδεια. Δηλαδή δεν γίνονται οι κατάλληλες μελέτες. Και βέβαια είναι ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό μας ανησυχεί πιο πολύ. Δηλαδή εμείς θα θέλαμε να η τοποθέτηση και η χορήγηση των αδειών πρέπει να είναι με πιο προσεκτικές μελέτες. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς κάνατε αυτή την αναφορά στη Βουλή προς τον αρμόδιο Υπουργό, κύριε Βουλευτά. Υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει τοποθέτηση και δήλωση από την κυβερνητική πλευρά για να καταλάβουμε τελικά ποιος είναι ο σχεδιασμός και πώς θέλει να προχωρήσει με τα αιωλικά πάρκα συνολικότερα. Κρατάμε τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει από την τοπική κοινωνία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βουλευτά. Εγώ σας ευχαριστώ. Πρέπει να φυλάξουμε την ωραία μας Θράκη, γιατί δεν έχουμε πολλές επιλογές για την ανάπτυξη της περιοχής. Εάν καταστρέψουμε την παράκτια ζώνη, την ορεινή περιοχή, θα καταστρέψουμε το μέλλον των παιδιών μας. Γι' αυτό είμαστε και πάρα πολύ ευαίσθητοι. Εντάξει, κύριε Μπουρχάν, όποιος ξέρει την περιοχή για την οποία συνομιλούμε απόψε, είναι μια περιοχή θησαυρός. Χάρισμα του Θεού είναι. Είναι το φυσικό κάλος, το περιβάλλον το οποίο πραγματικά... Μιλάμε τώρα για μια ανεκτίμητη περιουσία τοπική. Αυτό ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Καλό βράδυ, κύριε Βουλευτά. Καλό βράδυ. Μηνύσεις και αγωγές σε βάρος όσων έχουν υποστηρίξει ότι κινήθηκε με κρυφές ατζέντες κατά τις επαφές και συζητήσεις που είχε όλο το προηγούμενο διάστημα για το θέμα του φυλακίου, προανήγγειλε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, ο κ. Βασίλης Μαυρίδης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Μεθόριος. Οι ισχυρισμοί αυτοί θίγουν την ηθική και την αξιοπρέπειά μου, κυρίως όμως πλήττουν την αλήθεια, ανέφερε συγκεκριμένο ο κ. Μαυρίδης, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια σπήλωσής μου θα κριθεί στα δικαστήρια. Με έχουν στοχοποιήσει, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια σπήλωση. Όμως όλα θα κριθούν στις αίθουσες των δικαστηρίων. Ήδη έχω ετοιμάσει, όπως είπε, μηνύσεις και αγωγές, αιτιολογώντας την απόφασή του. Υπάρχει μια στοχευμένη προσπάθεια επίθεσης στο πρόσωπό μου, αυτό είναι ξεκάθαρο, και για να μετακυληθούν οι ευθύνες από μια κυβερνητική απόφαση, το ξαναλέω ότι είναι κυβερνητική αυτή η απόφαση, με έχουν στοχοποιήσει. Έχουν προσπαθήσει να επηρεάσουν μια μερίδα συνδημοτών μου, να θεωρήσουν ότι ο Δήμαρχος είχε κρυφές ατζέντες και κρυφές συνομιλίες. Όλα είναι δημοσιοποιημένα, όλα είναι γνωστοποιημένα και όλα είναι επιβεβαιωμένα. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια σπήλωσης. Εγώ στα πλαίσια της ομοψυχίας και το να επικεντρωθούμε στο συγκεκριμένο αγώνα, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω δώσει συνέχεια σε αυτά. Όλα όμως, επειδή καταντάει πλέον συμποφαντική δυσφήμιση, θα πάρουν το δρόμο τους και δεν είναι απλά να το πάρει κάποιος ως μια αυγή. Όταν θίγουν και την ηθική σου και την αξιοπρέπειά σου, αλλά κυρίως πλήττουν την αλήθεια, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτά θα αποδειχθούν σε αυτούς τους δικαστηρίων, πρέπει να πάρεις τα μέτρα που θεωρείς ότι πρέπει να προστατεύσεις από αυτές τις ανήθικες επιθέσεις που βασίζονται μόνο σε ψέματα. Α, θα φτάσετε δηλαδή να κινηθείτε δικαστικά, όπως μας λέτε. Μάλιστα. Ήδη έχω ετοιμάσει τις μηνύσεις και τις αγωγές. Οι νομικοί μου σύμβουλοι δεν προλαβαίνουν, γιατί κάθε μέρα βγαίνει και κάτι καινούριο. Αρχίζει από αυτήν τη βδομάδα όλη αυτή η διαδικασία.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει υποβάλει αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να εγκριθεί η ενίσχυση de minimis προς τους καλλιεργητές της ποικιλίας καπνών Βιρτζίνια, τονίσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Πύλιος Λιβανός, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Δημήτρη Χαρίτου. Συζητήθηκε στη Βουλή το αίτημα που κατέθεσε ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου για την άμεση στήριξη της καπνοκαλλιέργειας στη Θράκη. Στην παρέμβασή του κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιο Λιβανό, ο βουλευτής τόνισε: μια δυναμική καλλιέργεια σε 70.000 στρέμματα με παραγωγή 8.000 τόνους καπνού τύπου μπασμά με καθαρά εξαγωγικό προσανατολισμό που συγκρατεί τον κοινωνικό ιστό, αφού απασχολεί 7.000 οικογένειες και συμβάλλει στην τοπική οικονομία. Αυτή η καλλιέργεια είναι σήμερα υποκατάρρευση με τους χιλιάδες παραγωγούς να βρίσκονται σε απόγνωση και σε αδυναμία να τη συνεχίσουν. Το ήδη βαρύ κλίμα που υπήρχε επιτάχυναν και οι συνθήκες της πανδημίας. Ο βουλευτής σημείωσε ανάμεσα σε άλλα με έμφαση ότι η φετινή χρονιά αποτελεί ίσως την πιο καθοριστική για το μέλλον της καλλιέργειας και των παραγωγών. Και δεν έφταναν όλα αυτά, όπως με πληροφόρησε, ανέφερε ο κ. Χαρίτου, η διοίκηση του συνεταιρισμού έπεσαν και θύματα των εκβιασμών και της ασυδοσίας των εταιριών μεταποίησης. Καπνός εξαιρετικής ποιότητας αγοράστηκε 3,8 μέχρι 4,40 ευρώ το κιλό, τιμές κατά μέσο όρο 50 λεπτά πιο κάτω από τις περσινές. Ο βουλευτής υπενθύμησε στον Υπουργό ότι οι καπνοπαραγωγοί στη Θράκη ακόμα περιμένουν την ενίσχυση από την κυβέρνηση μέσω των ΚΟΗ για την καταστροφή της παραγωγής του 2018 λόγω των ιώσεων. Ο προκάτοχος, σας είπε ο κ. Χαρίτου, είχε δεσμευτεί για τη σύσταση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την έκδοση πορίσματος για την ένταξη των καπνών στο πρόγραμμα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. 1,5 εκατομμύριο ευρώ που ζημίωσε για το πράσινο σκουλίκι είχε υποσχεθεί στους παραγωγούς Βάβακος της Ροδόπης, ακόμα την περιμένουν. Ο πρόεδρος της Καπνικής και των Ευρωπαίων Καπνοπαραγωγών σε πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε: είχαμε συμφωνήσει με τον κύριο Βορύδη 120 ευρώ το στρέμμα. Τι γίνεται, αναρωτήθηκε ο κύριος Χαρίτου, κύριε Υπουργέ, όταν αλλάζει ο Υπουργός, αλλάζουν και τα δεδομένα, αλλάζουν τα στοιχεία στα Υπουργεία. Γι' αυτό εξετάζουμε στο πλαίσιο της πολιτικής μας να μην μείνει κανένας Έλληνας παραγωγός χωρίς τη στήριξη της πολιτείας. Όπως έχω ήδη πει και ίσως σας το έχουν μεταφέρει σε δύο συναντήσεις τηλεδιασκέψεις, δυστυχώς δεν ήταν από κοντά λόγω των συνθήκων, με τους καπνοπαραγωγούς της Θράκης, ότι είμαστε σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, ώστε να πετύχουμε την έγκριση ενίσχυσης του de minimis προς τους καλλιεργητές της ποικιλίας Βιρτζίνια, στην οποία αναφέρεστε. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και το προχωράμε. Δεν δεσμεύεστε συγκεκριμένα για άλλες καλλιέργειες, κύριε Υπουργέ, όπως τη Ζενδρόδης, ήσασταν ιδιαίτερα γαλαντόμοι. Φαίνεται πως εκεί υπάρχει μεγαλύτερη εκλογική πελατεία. Σε άλλες περιοχές, σε άλλες καλλιέργειες, ιδιαίτερα της Ζενδρόδης, επαναλαμβάνησαν ιδιαίτερα γαλαντόμοι. Φαίνεται, λέω, είναι μεγάλη εκλογική πελατεία εκεί. Εδώ όμως υπάρχει πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, και πρέπει να το αντιληφθείτε. Να αντιληφθείτε, κύριε Υπουργέ, ότι είναι πραγματικά πολύ κρίσιμη η χρονιά. Αν δεν υπάρξει ή θα υπάρξει στήριξη τη φετινή χρονιά ή αν δεν υπάρξει, καταραίει, κύριε Υπουργέ, καλλιέργεια. Την εγκαταλείπει μαζικά ο κόσμος. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.